γέμισε αγάπη και ανθρωπιά την Τετάρτη το γήπεδο του ΠΟΑΙΚΗ, όπου γνωστά ονόματα του Ηρακλειώτικου Ποδοσφαίρου αλλά και παλιοί παίκτες του Κεραυνού αγωνίστηκαν για ιερό σκοπό. Η πρωτοβουλία των παλιών παικτών του Κεραυνού ήταν για να στηρίξουν τον παλιό του συμπαίκτη Αλέξανδρο Αλεξάκη, που δίνει μεγάλο αγώνα μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη σε πανελλήνιο αγώνα μοτοκρός, και υπήρξε αρκετός κόσμος που ανταποκρίθηκε στον ιερό σκοπό της φιλικής αναμέτρησης. Ένα παιδί που είναι πολύ καλός μας φίλος, που ξεκίνησε από εδώ, από αυτό το γήπεδο, να παίζει ποδόσφαιρο μαζί με όλους εμάς, όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει σήμερα εδώ, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά του Κεραυνού που συνυπήρξαμε πριν από 10 χρόνια μαζί. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Νικηφόρο, τον Μανώλη τον Κινουριάκη, τον Νίκο τον Νιόμπλια και όλα τα παιδιά που έχουν μαζευτεί από την ομάδα των επιλέκτων του Ηρακλείου. Φυσικά εδώ τους ανθρώπους του ΠΟΑ που από την πρώτη στιγμή και αυτοί έδειξαν εμπράκτος τη στήριξή τους σε αυτό που πάμε να κάνουμε, και τον κόσμο φυσικά που είναι σήμερα εδώ για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να δώσουμε όλοι μαζί όθηση στον Αλέξανδρο για να συνεχίσει να παλεύει χαμογελαστός, έτσι παλικάρι που είναι, και να επιστρέψει δυνατότερος κοντά μας. Ο Κεραυνός αντιμετώπισε μία ομάδα επίλεκτων ποδοσφαιριστών του Ηρακλείου, στην οποία συμμετείχαν ο Νίκος Νιόμπλιας, ο Τάσος Τριανταφύλου, ο Γιώργος Φινοκαλιώτης, ο Μανώλης Καινουριάκης, ο Κώστας Αργέντης και άλλα ονόματα. Είμαστε μια παρέα ποδοσφαιριστών, παλιών παικτών αλλά και νυν ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στα αεροτεχνικά σωματεία εδώ της Κρήτης. Συμμετέχουμε σε κάθε εκδήλωση η οποία είναι για τέτοιους σκοπούς, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, πέρα το ότι μας αρέσει να παίζουμε μεταξύ μας, έτσι. Ήταν χαρά μας η πρόσκληση, ανταποκριθήκαμε όπως βλέπετε. Θέλουμε να ευχηθούμε τα καλύτερα στο παιδί. Είναι και γνωστός, όπως μου είπε και η κόρη μου, ήταν μια παρέα. Εύχομαι στην οικογένειά του και στον ίδιο το παιδί τα καλύτερα. Το φιλικό ολοκληρώθηκε με νίκη 2-1 των επιλεκτών, χάρη σε 2 γκολ του Τάσου Τριανταφυλλού, ενώ για τον Κεραυνό σκόραρε ο Τριανταφυλάκης. Ωστόσο, δεν υπήρξαν νικητές και ηττημένοι, και μεγάλος νικητής από αυτή τη συνάντηση ήταν ο Αλέξανδρος Αλεξάκης.